μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες που είμαστε στον αέρα, την έχετε δει να κάνει πολλά διαφορετικά και extreme concepts. Σαν αυτό όμως δεν την έχετε δει την Όλγα Κοτλιδά. Πού θα πας, η ερώτηση είναι πού θα πας. Πού θα πάω, λοιπόν. Έχω ντυθεί γιατί πολύ καλός φίλος και καλλιτέχνης pop, ναι, της pop σκηνής, ναι, μου έχει ζητήσει να πρωταγωνιστήσω στο βίντεο κλιπ του. Α, μάλιστα. Όντως. Ναι. Could be. Could be. Δηλαδή, αν ήταν ένας Έλληνας καλλιτέχνης της pop σκηνής, ποιος θα ήταν που θα ήθελες να πάρεις μέρος? Θα πω δύο. Για πες. Good job, Νίκη. Ξεκάθαρα. Βέβαια. Εντάξει, αυτή. Εντάξει, παιδί. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Τέλεια, πάμε. Επιβραβεύτηκε γενικά η εμφάνιση. Καλά, αυτή, όπως καταλαβαίνεις. Έχει φτάσει μέχρι και 5 που έδωσε Χριστιάνα. Αλλά υπάρχει και ένα 2 που είναι της Βασιλικής. Σταθερά. Στο 2 η Βασιλική. Θα πω. Νομίζω ότι πιο πολύ εντυπωσιαζόμαστε με την όλη ιδέα που φέρνεις στα κόνσεπτ και πιο πολύ δεν τα καταλαβαίνουμε. Όχι ότι είμαστε... Αλλά ότι εστιάζουμε πολύ σε όλο το φυσικό σου και δεν ακούμε στην πραγματικότητα το κόνσεπτ. Δεν βλέπω κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μια απλή κοπέλα τώρα... τον μπουφάνο, κουστάρο φουλ, γυαλί φουλ, κεφάλι φουλ, γκέτες. Όλο, κοίταξε, το άλλο δεν μπορώ. Είναι όλα τα κόνσεπτ πρόταση για να πάμε για καφέ. Μα τα πιο να είναι ένα club look. Όχι, αυτό. Όχι, μαζί σου. Απλά... Γιατί, και το έχω φορέσει έξω το look αυτό. Δεν... Αλλά χρειάζεται και τα αντίστοιχα... Έτσι ακριβώς το έχεις φορέσει, ναι, έξω. Ναι, βρε Όλγα, με εγώ. Δεν λέω ότι δεν θα το έκανες. Ότι δεν το καταλαβαίνω καλά όλο αυτό. Δηλαδή, πάλι δεν βλέπω τσάντα. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε κόνσεπτ ότι είμαστε τραγουδίστριες, παρουσιάστριες, ηθοποιοί και να μην κρατάμε τσάντα και να βάλω ένα κομμάτι πάνω μου. Καλά κάνεις, το έχεις, πας, το υποστηρίζεις, αλλά πόσο, να δω και κάτι άλλο, ας πούμε. Κοίταξε, αν έλεγα πάω κάπου που έχεις, ίσως, δεν ξέρω, θα μου έλεγες όχι. Δεν πας με τη ζαρτιέρα. Αυτό θα μου έλεγες εσύ συγκεκριμένα. Στα μαγαζιά που πας και στη μουσική που ακούς, επειδή ακούμε παρόμοια, το έχουμε ξαναπεί, θα το άκουγα. Και στο έχω αποδείξει. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να φέρνω κάθε μέρα concert, πάω σε πάρτι. Όχι, μπορούσες να πας σε ένα συγκεκριμένο event που να μπορούσε να σταθεί αυτό. Για να υπάρχει και μια τσάντα, για να υπάρχει και κάποια πρόταση, τέλος πάντων, να του πας κάπου. Τώρα, δεν μπορώ να ταυτιστώ. Εγώ σου μιλάω σαν να βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή την Όλγα στην τηλεόραση. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Θα έλεγα αυτό το κορίτσι, πέρα από τον μπουφάν που μου αρέσει τρελά, τι άλλη πρόταση μου έχει κάνει? Τι εννοείς? Δηλαδή, μόνο τον μπουφάν βλέπεις? Δηλαδή... Ούτε αυτή η τρύπα που βλέπω πίσω μου αρέσει, γιατί είναι σαν να είναι ξυλωμένο το πουκάμισο. Μα είναι ξυλωμένο το πουκάμισο, δεν έχει δεν το τελειώματα δεν, και δεν μπορώ να το καταλάβω και αισθάνομαι ότι έρχεται μία τάση, δηλαδή φέρνεις μία τάση από κάποιο σχεδιαστή, η οποία δεν έχει βγει. Πάω εγώ τώρα στον τάδε και φέρνω το ρούχο που έχει βγάλει για το 24. Και φέρνω κάτι όντως cool και φρέσκο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και δεν μπορώ να είμαι επίοικη συνέχεια. Είμαι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πολύ επίοικη, παρόλο που πολλά δεν τα καταλαβαίνω. Ούτε εγώ σε καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι καλώς ως εδώ. Okay. Σελένη μου, εσύ. Εμένα μου αρέσει η Όλγα κάθε φορά. Της το έχω πει, το γνωρίζει. Συγκεκριμένα πάνω σε αυτό που βλέπω, το θέμα σου μου αρέσει. Θεωρώ τα παπούτσια αυτά για κάποιο λόγο πρέπει. Σαν να κατάλαβες λίγο πρέπει, χωρίς να χρειάζονται. Δηλαδή, δεν τα κρίνω τα σωστά για το κόνσεπτ σου. Τέλεια. Όλγα. Ναι. Το είδα. Επίσης το φόρεμά σου πηγαίνω. Σ' αγαπώ. Μαζί μαζί. Λοιπόν, 3,4 είναι ο μέσος όρος σου. Εντάξει.